Ποιο? Όχι, έπαθε. Δεν το ξέρω αυτό το τραγούδι, Κατερίνα μου. Εγώ από μόνο ξένα. Ξενικά. Είσαι μανικένε όμως. Είσαι μανικένε. Και να σας πω και κάτι. Με τόσο modeling σήμερα που θα δούμε, δεν υπήρχε περίπτωση να βάλουμε το μανεκένε, γιατί και εμείς το είδος μας τι είμαστε. Μανεκένε. Μανεκένε. Δεν είμαστε μανεκένε. Καλώς ήρθατε και σε μία άλλη παραγωγή, υπερπαραγωγή θα τη λέγαμε, που λέγεται Μεσημέρι Γιές, βεβαίως, και έχουμε ετοιμάσει. Και έχουμε ετοιμάσει εγκεφαλικό. Φαντάζεσαι. Το αφήνω να περάσει έτσι. Θα είμαστε μέχρι τις 4 και κάτι μαζί σας για να πούμε τα υπέροχα πράγματα και κυρίως τηλεόραση να σχολιάσουμε. Θα ζαπάρουμε ανελέητα. Θα κάνουμε κατινάζ επίσης ανελέητα, θα βγάλουμε τις λίμες. Θα έχουμε και τα χρηματιστήριά μας. Βεβαίως και αλλαγές. Έχουμε εγώ να σας θα πούμε... σου το κόψω το ύφο του χρηματιστήριου. Στο λέω να το ξέρει. Τον λύκο της Wallbiz. Και φυσικά, κυρίες και κύριοι μου, έχουμε πρεμιέρες σε σύριαλ που ίσως δεν έχετε ανακαλύψει. Εμείς θα σας τα μάθουμε όλα. Και η αλήθεια είναι ότι έπεσε και πολύ θανατικό. Και στον Κρίστιαν στο μόντελ και στην Σταματίνα Τσιτσιλή. Γι' αυτό και βάλαμε τα σκούρα μας. Είστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε? Φύγαμε! Σήμερα αυτό το βίντεο έχει πολλά να σας δείξει, αφού το ρολογάκι δεν σταματά ποτέ να μετρά ώρες και λεπτά για το που βρέθηκαν οι αγαπημένοι μας celebrities, τι έκαναν, αλλά και τι είπαν. Εχθές το βράδυ πλήθος κόσμου μαζεύτηκε στο Κατράκιο για να απολαύσει την Κέτι Γαρμπή που γιόρτασε τα 30 χρόνια στη δισκογραφία. Όταν ξεκινούσατε είχατε την πίστη ότι θα είχατε μια τόσο αλαμπρή καριέρα, θα είστε μια τόσο αγαπητή τραγουδίστρια? Όχι, δεν το ήξερα. Απλά αυτό δείχνει ότι επιβραβεύει ο κόσμος, πάντα ο κόσμος, την αλήθεια του καλλιτέχνη. Ήλιος δεν βγαίνει αν δεν πεις καλημέρα. Τι πιο ωραίο πράγμα από αυτό. Το έχετε αφιερώσει εσείς κάπου? Εννοείται, και στον άντρα μου και στο παιδί μου και σε όλους τους ανθρώπους που αγαπώ. Ξέρω ότι έχετε στερήξει άρρηκτα τα ομόφυλα ζευγάρια. Και τα τελευταία 24 ώρα κάποιες δηλώσεις του συνεδρίου σας του Πάνου Καλίδη έχουν φέρει πύρη και μανία σε εσάς, τους καλλιτέχνες εν γέννη. Αυτές είναι πολύ βαρύγδουπες δηλώσεις. Θα έλεγα ότι όλοι θα πρέπει να λέμε, αντί να πούμε αρνητικά το παιδί μου δεν θέλω να είναι αυτό, να λέμε το παιδί μου ας διαλέξει όποιο δρόμο θέλει, φτάνει αυτό να τον κάνει ευτυχισμένο. Αυτή νομίζω είναι η σωστή τοποθέτηση όλων των γονιών. Εκεί βρέθηκαν ο γιος της Δημήτρης Γινάς, όπου χάρισε στη μητέρα του στιγμές ευτυχίας, αφού πρώτη φορά βρέθηκαν μαζί επί σκηνής. Μάλλον θα σε αυτό το λάθος που δεν μπορώ και εσύ σαν... Και ο Διονύσης Κινάς όχι μόνο απόλαυσε τη σύζυγό του, αλλά τραγούδησαν μαζί και μάλιστα ο τραγουδιστής της έδωσε ένα τρυφερό φιλί on stage. Η μοίρα μας ήθελε μαζί. Εσύ ποιο είναι αυτό που τις αφιερώνεις κάθε φορά που βγαίνεις στη σκηνή μέσα σου, χωρίς να το αφιερώνεις στον κόσμο? Εσένα μόνο αυτό, εσένα μόνο. Εσένα μόνο. Και τώρα θα σας πάω σε ένα άλλο ζευγάρι, αφού η ευτυχία τους δεν κρύβεται. Τίποτα δεν τους εμποδίζει να εκδηλώσουν τον ερωτά τους και μάλιστα η Αλέκα Καμιλά και ο σύζυγός της Μπέτσα στο Γιάκοβιτς τράβηξαν όλα τα βλέμματα των λουόμενων της Χαλκιδικής επάνω τους με τα καυτά φιλιά και τις αγκαλιές που αντάλλαξαν. Θα σου πω στα ίδια ό,τι νιώθει η καρδιά μου. Αφήσε τα πρέπει και αφήσου στην αγκαλιά μου. Ένας νέος έρωτας γεννιέται με τον Μπό να είναι ερωτευμένος με μια εντυπωσιακή μελαχρινή και ναι, είναι η τραγουδίστρια Κατερίνα Λιόλιου. Από ό,τι φαίνεται, ο γνωστός ράπερ είναι ερωτευμένος με την όμορφη Καλονή της πίστας. Τι έχει γίνει με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη? Μέλη έχει αυτό το παιδί και τον καλούν από εκπομπή σε εκπομπή και μάλιστα στις πρεμιέρες. Από πού να ξεκινήσω? Από τη φωλιά των Κούκου. Από την αρχή είπαμε θα την κάνουμε μαζί την ταινία. Όπου εκεί παραχώρησε συνέντευξη, ενώ την ίδια στιγμή ήταν καλεσμένος στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμψιλή ζωντανά στο πλατό. Εμείς οι γυναίκες, όταν πάμε στο χωριό του συντρόφου, συζύγου κτλ., ξέρεις, έχουμε και μια αγωνία, είναι συγγενείς, είναι αυτό. Κατά την έβαλα να φτιάξει και πίτα. Έτσι κι αλλιώς δεν είχε γράφει. Άσε που σχεδόν την ίδια ώρα τον βλέπαμε σε άλλη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στο πρωινό με τη Face Κορδά. Όχι, στην παράσταση δεν είμαστε ζευγάρι. Τόσο πέραση έχει αυτό το αγόρι, ή μήπως τον ήθελαν για ποδαρικό? Το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτός άντρας έχει τηλεοπτική ζήτηση και από ό,τι φαίνεται τον ξεζούμισαν. Και τώρα θα σας πάω στην καλή του, την Κατερίνα Γερονικολού, η οποία μίλησε για τον ηθοποιό λέγοντας πως δεν στάθηκε εμπόδιο στη σχέση τους το γεγονός ότι είναι πατέρας. Ότι είναι πατέρας, όχι, δεν το φοβήθηκα. Ίσα ίσα και μόνο η επιλογή ενός νέου άντρα, υπερεπιτυχημένου, να προχωρήσει στη δημιουργία μιας οικογένειας, για μένα είναι πολύ ωραίο στοιχείο.
Στην πρεμιέρα του, ο Γιώργος Παπαδάκης δεν παρέλειψε να σχολιάσει την απουσία του Ντίνου Σιωμόπουλου, αφού φέτος ο δημοσιογράφος δεν θα βρίσκεται στην εκπομπή. Και μάλιστα έκανε και μια αποκάλυψη. Δεν είναι μαζί μας ο Ντίνος Σιωμόπουλος. Ο Ντίνος Σιωμόπουλος, όταν τελείωσε η σεζόν, την ημέρα που τελείωσε η περσινή τηλεοπτική χρονιά, μπήκε στο γραφείο και μου ανακοίνωσε ότι ο Ντίνος Σιωμόπουλος δουλεύει χρόνια στο Βήμα. Και μου είπε ότι, ξέρεις κάτι, από το Βήμα με υποχρεώνουν να δουλέψω για εργοδοσία, εφόσον κάνει και κανάλι στο One. Του είπα με την ευχή μου. Συγκίνηση όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Η δική μας Κατερίνα Γερονικολού συγκινήθηκε όταν ρωτήθηκε από τη Face Κορδά για τον μπαμπά της. Εάν ο μπαμπάς σου σε έβλεπε τώρα από κάπου που σε βλέπει, τι θα του έλεγες? Ελπίζω να σε έχω κάνει περήφανο. Και ο Πορτογάλος στάρ του ποδοσφαίρου δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του όταν σε συνέντευξη τον ρώτησαν για τον πατέρα του που έφυγε από τη ζωή όταν ήταν μικρός. What's the sadness for you? To be the number one and I don't see nothing. Επιστολή προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έστειλαν ο Φάνης Μουρατίδης και η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους για τα δημοσιεύματα που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και τους στέλνουν πλούσιους και μάλιστα μέσω του πληροξούσιου δικηγόρου τους ανακοίνωσαν πως βρίσκονται σε συνεννόηση με τη δίωξη ηλεκτρονικού και οικονομικού εγκλήματος με σκοπό την προσαγωγή των εμπλεκομένων στις αρχές, αφού κάποιοι καπηλεύονται τα ονόματά τους και προσωπικά δεδομένα με σκοπό την εσχροκέρδεια. Μάλιστα χρησιμοποίησαν προγράμματα αγοράς και πώλησης κρυπτονομισμάτων που αποτελούν απάτη. Θύμα απάτης έπεσε όμως και ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης, αφού κάποιοι χρησιμοποίησαν φωτογραφίες και δημιούργησαν μια εικονική συνέντευξη. Αυτοί προσπαθούν να πουλήσουν μέσω εμού τρία διαφορετικά προϊόντα τα οποία στοχεύουν στο αδυνάτισμα. Έκανα μία μήνυση στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Έχει γίνει πολύ συχνό φαινόμενο αυτό και εγώ έχω δει και σένα σε ένα μπραντ με ρούχα, κάπου όμως περίεργα, δεν είναι και σε, αλφίδα. Και σε ρούχα και έτσι λίγο χάρηκα γιατί με είδα και σε ένα προϊόν που είναι ψηλοαδυνατιστικό αυτό το διάστημα, λέει η Ζαρίφη, ναι. Χρησιμοποιεί αυτό. Οπότε κάπου λίγο χάρηκα, λέω θα έχω μπει φαίνεται. Δεν να πούμε ότι συνήθως ή λέει η μαγική δίαιτα του τάδε. Ναι, ναι, ναι. Δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Στο διαδίκτυο κυκλοφορούν κυρίως αυτά τα διαφημιστικά που έχουν να κάνουν πολύ με πυραμίδες και τέτοια. Εγώ θα έλεγα να προσέχετε πριν. Προσέχουμε γιατί κυκλοφορούν και πολλά. Εσένα πώς σας έχουν κάνει πουθενά μαϊμού διαφημιστικό? Δεν ξέρω, δεν έχει τύχει, αλλά η αλήθεια θέλει προσοχή γιατί κυκλοφορούν και πολλά προϊόντα και σκευάσματα τα οποία είναι δηλαδή και επικίνδυνα. Οπότε θέλουν έγκριση από συγκεκριμένους οργανισμούς. Σαφέστατα. Και δεν νομίζω ότι παίρνεις ένα φάρμακο έτσι απρόσκοπτα, ρε παιδί μου, από το ίντερνετ. Και νομίζω για να υποψιάζετε εσείς που μας παρακολουθείτε, αν δείτε κάποιον επώνυμο να κάνει ένα διαφημιστικό, σίγουρα. Θα υπάρχει και στο Instagram του. Αν δεν το έχει στο Instagram του, μάλλον δεν το έχει κάνει από το διαφημιστικό. Προφανώς. Επίσης σε πολλά sexy sites βρίσκουμε. Είμαι όλος αυτιά. Εκεί μάλλον έχει γίνει όμως. Εκεί έχει γίνει, ναι. Κατερίνα μου, κυκλοφορεί σε sexy sites. Αυτό το έχουμε συζητήσει αυτό. Αλίμονο, έχω section, δικό μου. Τι ήσουν, τι σε είχαν βάλει? Με είχαν βάλει Αγγλίδα, ναι. 38. Σε μίκριναν. Με μίκριναν, δόξα, γι' αυτό και το άφησα να τρέχει. Δεν το κατέβασα. Πήρα τη δίωξη και του λέω: επειδή με έχουν βάλει 38, άστο λίγο να τρέξει. Άστο κανένα μήνα ακόμα. Άστο κανένα μήνα ακόμα και το κατέβασα. Κυρία μου, να το κατεβάσουμε, όχι, ρε, άστο να τρέξει λίγο, ρε. Άστο 38. Και τελικά την έκανε πληρωμένη διαφήμιση. Ναι, δεν μου είχαν πάρει κάτι φωτογραφίε. Και τελικά εσύ όντω, και απλά το κάνει και καλυμμένα. Yes, είμαι διαγλίδα, who looks for. Και έλεγα μέσα ότι δεν με νοιάζει, ελεύθερε σχέσει. Πέρα, δόθε καταστάσει. Με το δίμα. Σου. Πολύ χαρά θα πάρει και χάλια οι φωτογραφίες. Αφού ήθελα να στείλω στο site, αφήστε το 38 και με έχουν στο λουτήρα άβαφτη. Ποιος θα με πλησιάσει, ψυχή. Να πούμε για την Κέντι Γαρμπή, συγχαρητήρια τη συναυλία που έδωσε τη Δευτέρα. Και ήταν ωραίο αυτό που είπε ο Διονύσης Κινάς. Ωραίο δεν ήταν που χωρίσανε, αλλά γενικότερα που εκμυστηρεύτηκε το γεγονός ότι την περίοδο που τραγούδησαν το. Και ζήσαμε κι εμείς. Μίζε λίγο και χωρίσαμε. Ήταν χωρισμένοι. Να σας πω μια ιστορία με την Κέντι Γαρμπή και τον Διονύση Κινάς που έχω ζήσει εγώ σε γύρισμα στο Παρίσι. Ήταν η μέρα που έπεσαν οι δίδυμοι πύργοι και μέναμε δίπλα στην Αμερικάνικη πρεσβεία. Ναι. Και μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση η ψυχραιμία της Κέτης και του Διονύση. Γιατί φαντάσου τι είχε γίνει, γιατί μέναμε και δίπλα στην Αμερικάνικη πρεσβεία και στο Παρίσι. Μούρια φέρες εκεί.
Δεν έπεσε κάτι στο Παρίσι. Στην Αμερική έπεσε. Όχι, στην Αμερική νόμιζα ότι ήταν δίπλα. Όχι, όχι. Απλά επειδή μετά βγήκαν και κάποιες φήμες ότι θα χτυπήσουν πολλές πρωτεύουσες της Ευρώπης και η πρώτη ήταν το Παρίσι και δημιουργήθηκε μεγάλο χάος και αναμπομπούλα. Ο Διονύσης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πολύ. Ταραγμένος. Ψύχρεμος. Α, ψύχρεμος. Ψύχρεμος. Εγώ από την άλλη όχι. Εγώ θέλω να πω. Εννοείται όχι, καλέ. Να πω πόσο θεάρα είναι και τη Γαρμπή, πόσο κουκλάρα ήταν σε αυτή τη συναυλία και η ατάκα της ότι όλοι οι γονείς σε σχέση με τις δηλώσεις του Πάνου Καλίδη πρέπει να ζητάμε το καλό σε ένα παιδί και βέβαια αυτό να είναι ο βασικός σκοπός μας, το έθεσε πολύ ωραία, χωρίς εντάσεις, χωρίς τίποτα. Και επίσης να σου πω, επειδή είχαμε συναντηθεί στον οδοντίατρο και μιλήσαμε για το γιο της που έχει μεγαλώσει και τώρα πάει φαντάζω που να είναι. Ναι, ο Δημητράκης. Της λέω τι έγινε, έχουμε πανικό στο σπίτι. Ναι. Όχι, μου λέει, το παιδί πρέπει να ζήσει και αυτό, να καταλάβει τι είναι κούλη η Κέτη. Δηλαδή, αυτά έτσι που πρέπει λέει τώρα στη δήλωση έχουν σχέση με τον πραγματικό της χαρακτήρα. Έτσι είναι και ως μάνα. Πείτε μου λίγο για την Αλέκα Καμιλά, αυτό το πράγμα τώρα, αυτό το σώμα, αυτή η κατάσταση. Έχει κάνει δουλίτσα. Είμαστε σίγουροι ότι αυτή η φωτογραφία δεν είναι πριν από 15 χρόνια. Όχι, είναι τωρινή, γιατί την είδα εγώ στο Instagram. Είμαστε φίλες, μιλάμε και με μηνύματα. Καλό Zoom. Να πω ότι με το Στογιάκοβιτς είναι 18 χρόνια αυτό το ζευγάρι και όταν βλέπω ζευγάρι, κοίτα τώρα. Φαίνεται ότι αυτοί οι άνθρωποι περνάνε καλά, ρε παιδί μου, και ακόμα ερωτεμένοι. Θα μου πει την Καμιλά. Και είναι και φίλοι, και είναι φίλοι που δεν γίνεται επίτηδες για να το αποθανατήσουν. Γίνεται, είναι από πηγαία αγάπη. Εγώ αυτά λέω στις εξαπλώστρες, τα πλαγιαστά. Προσέξτε πώς κάθεστε. Μη σταματάτε να ρουφιέστε καθόλου στις παραλίες. Δεν ξέρεις από πού θα σου βγει το κινητό. Χρώμαξα. Μη φοβάσαι, μη φοβάσαι. Μόνο εμείς δεν καλέσαμε τον Γιάννη Τσιμιτσέλη από ό,τι κατάλαβα σε εκπομπή. Γιάννη, και πέρσι ήμασταν μαζί διπλάνο καμαρίνι, γιατί έτσι. Νισταγμένο στην Τζιμτσιλή. Άκου τώρα τι συμβαίνει, γιατί έχουμε κάνει όλη μια σκαλέτα πρεμιέρες και ξέρουμε. Σου λέει τώρα, ξεκίνησε, νομίζω αν δεν κάνω λάθος, ξεκίνησε το πρωί στα Ματίνα. Έχει μάθει ότι φέχει τον Τσιμιτσέλη, έχει μάθει ενδεχομένως ότι θα παίξει και η Κούκου. Και, Κούκου. Και σου λέει, κάτσε να πετάξω ένα Τσιμιτσέλη να τον πετάξω. Γρήγορα. Μετά η Σαματίνα είχε, δεν είχε, έπρεπε να του κάνει συνέντευξη και γι' αυτό τον είδαμε σε τρεις εκπομπές. Βέβαια. Εντάξει, μπορεί να είπε διαφορετικά πράγματα. Μ' αρέσει που τον βλέπω πιο cool πια το Γιάννη, γιατί ο Γιάννης δεν ήταν έτσι παλιά στις συνεντεύξεις. Ναι. Δεν νομίζω ότι ο άνθρωπος ξέρει που συζητούσε εύκολα τα προσωπικά του. Είναι ένα στυλάκι, έχει ένα φοβερό στυλάκι ο Γιάννης. Εγώ νομίζω ότι έχει να κάνει πάρα πολύ με ποιον έχει απέναντί του. Δηλαδή, από τη στιγμή που έχει κάποιον δημοσιογράφο απέναντί του που του κάνει μια σωστή ερώτηση. Και δημιουργεί ασφάλεια, ναι. Και όλο αυτό πάει σπονδυλωτά. Δηλαδή, ναι. Τώρα να πας ξαφνικά έξω από μια καφετέρια να το ρωτήσεις, για πες μας για το χωρισμό σου με τη Βάσο Λασκαράκη, εκεί θα γυρίσει το μάτι. Σαφέστατα. Αν κάνει μια συνέντευξη εφόλου Σεσίλη που αναγκαστικά θα πάει προς εκεί κουβέντα, τουλάχιστον τότε που έγινε ο χωρισμός. Νομίζω είναι και λογικό αυτό. Δηλαδή, δεν μπορεί να συνέχεια σε διάθεση και σε mood που σε πιάσει, άλλο να αρχίσει να μιλάει για τα προσωπικά σου. Πάντως, πρέπει να είναι και η ατμόσφαιρα έτσι. Πάντως, παιδιά, η κόρη του, επειδή τη νέζησα πέρσι, ερχόταν στα Καμαρινιά, μιλάμε για ένα το ποίημα τη φύσεως. Δεν στέκεται το πουλάκι μου. Την κόρη την έχουμε δει και στα παιδικά πάρτι. Του βαπτιστηριού που είναι το μανάρι μου. Φίλοι, είναι μια μικρή νεράιδα. Δεν στέκεται το χρυσό μου. Κάνει ζημιά από τώρα. Δεν στέκεται το χρυσό μου. Έρχοντανε. Σκοθείτε όλοι να κάνουμε γυμναστική. Δεν θέλουμε, αγάπη. Α, μπράβο. Όλοι τώρα θα κάνουμε τη γυμναστική. Και να τα σπάγκα και να κάνει κάτι σπάγκα. Κάτσε, αγάπη μου. Κάτσε, μαναράκι μου. Και από το ζευγάρι, βέβαια, δεν μα έρθει και η Κατερίνα Γεννικολού που και αυτή πήρε τι δρούγε. Διότι ήρθε η Φέη Κορδά και σου λέει: Έχετε εσεί σκέτο τον Τσιμιτσέλη. Φέρνω εγώ τη Γερονικολού. Χαπ στα καπάκια. Και κάνω συνέντευξη, εντάξει, Καρακαλώνα, Γερονικολού και μ' άρεσε έτσι το σημείο εκεί με τον μπαμπά της, αισθάνθηκα ότι το ένιωσε βαθιά, δηλαδή. Και δεν περίμενα, επειδή η ερώτηση ήταν προς το τέλος, την είδα τη συνέντευξη, πώς είναι ρε παιδί μου όταν πραγματικά αισθάνεσαι κάποια πράγματα που σου βγαίνει το συνέστημα έτσι κατευθείαν. Δεν το σκέφτεσαι. Να το κρύψεις αυτό, δηλαδή πόσο να κρύψεις κάτι το οποίο είναι τόσο προσωπικό και τόσο. Που είναι ένα αγκαθάκι μέσα στην ψυχή. Όποιος έχει χάσει τον πατέρα του ή την μητέρα του, το ξέρει πάρα πολύ καλά ότι αυτό δεν είναι κάτι που το φεύγει. Βιώνουμε, ναι. Υπάρχει, το μαθαίνεις και ζεις με αυτό. Μαζί με τον Τσιμιτσέλη στο θέατρο θα είναι. Αλήθεια. Γερονικολού με τον Τσιμιτσέλη μαζί. Μαζί σου λέει, παιδί μου. Στη Σμύρνη, στην Τενίση. Το sequel, αυτό το θεατρικό. Το sequel, ναι. Καλή επιτυχία. Βάλανε μαζί το ζευγάρι. Μαζί. Και ο Ρονάλντο πολύ συγκινημένο με τον παπά του. Αυτό το παιδί, ρε παιδί μου, να σας πω τώρα, εμένα είναι αυτό το παιδί που μου κάνει τον νεύρο κρόση. Γιατί? Ναι. Γιατί έχει αυτό το, να μην πω τη λέξη. Πες την. Είναι μηνύσιμη. Είναι γλουτόπεδο, πώς να το πω, είναι ποπόπεδο. Α, ωραία. Έχει αυτό το υφάκι, το είμαι νούμερο ένα, είμαι high και το πουλάει κιόλας. Αλλά έχει κάτι τέτοιες στιγμές. Το respect όμως είναι ότι αυτός ο άνθρωπος κάνει απίστευτες φιλανθρωπίες και έχει βοηθήσει αυτό πάρα πολύ κόσμο.
Οπότε, ό,τι και να βγάζει με στο γήπεδο και ό,τι συμπεριφορά μπορεί να εκδηλώσει την ώρα που πανηγυρίζει οτιδήποτε, δεν μπορεί να του κρατήσει κανένα. Ή μπορεί να βάλει ένα γκολ, να είναι ένα φίλαθλο του, ένα παιδάκι, ξέρω εγώ, με κάποιο πρόβλημα. Ναι, να πάνε καλιάσει. Εγώ δεν διαφωνώ σε αυτά που λέτε. Όμως, ότι ξέρετε ότι οι ποδοσφαιριστές και οι αθλητές αυτού του Βεληνικού έχουν και μία. Επαρσή. Όχι, όχι. Έχουν και μία ομάδα ανθρώπων που του κάνουν την επικοινωνία. Που βέβαια. Όλο αυτό μπορεί να είναι και ένα επικοινωνιακό κομμάτι. Δηλαδή, όχι ότι δεν πιστεύω τα συναισθήματά του, ότι μπορεί για τον πατέρα να το λυπάται, αλλά είναι τυχαία η στιγμή που δίνει συνέντευξη που ουσιαστικά είναι στο τέλος της καριέρας σου. 35 χρονών είναι. Δηλαδή, πώς θα παίζει ακόμα ποδόσφαιρο. Εντάξει, δεν νομίζω ότι. Ανοίγει και μια άλλη πόρτα. Δεν νομίζω ότι έχει πάρει την κατηφορά ο Ρονάλντο. Είναι στα καλύτερα του, βάζει γκολ. Δηλαδή, είναι 35, να παίζει μέχρι τα 38. Έχει δίκιο. Πότε έφυγε ο Ζιντάν, 40 χρονών, πόσο έφυγε. Ο Ζιντάν έφυγε και πολύ αργά, γύρω στα 40. Ναι. Εννοώ, δηλαδή. Μπάλα, γιατί στην μπάλα φεύγει κάποια στιγμή στην μπάλα. Μίλησε και ο Μαβακούλα. Καφενείο των φιλάθλων. Αλλά φέρνει και μια σημαία. Και να κλείσουμε με τον Γιώργο Παπαδάκη, που είναι ένας από τους αγαπημένους μου παρουσιαστές. Εδώ αποκάλυψε τώρα το παρασκήνιο σε σχέση με την αποχώρηση του Σιωμόπουλου, ότι θα πήγαινε σε μια εκπομπή σε ένα κανάλι που έτσι κι αλλιώς δουλεύει στην Ελλάδα. Που είναι συνεργατικό με την εφημερίδα του. Ακριβώς. Καταρχάς, εγώ δεν είχα δει χτες την πρεμιέρα του Γιώργου Παπαδάκη πόσο έχει αδυνατήσει αυτός ο άνθρωπος, πόσο έχει αλλάξει. Όλοι δεν είναι αδυνατισμένοι στην αρχή της σεζόν. Μετά σιγά σιγά τα παίρνουμε τα κοινάκια μας. Μην το ψάξετε σε όλες τις εκπομπές. Μπορεί να απογοητευτείτε από κάποιες. Μεσημέρι. Ωραίο, σου πάει όμως. Έλα μου, τώρα ψαρεύεις κοπλιμέντα. Σωπά, ρε παιδί μου, ψαρεύεις κοπλιμέντα. Ναι, ψαρεύω κοπλιμέντα. Η γυναίκα άρεσε. Και απότομα. Ναι, ψαρεύω κοπλιμέντα. Πάντως, ο Γιώργος, αν το παρατηρήσεις, όλα αυτά τα χρόνια που κάνει τηλεόραση, οι άνθρωποι που ήταν δίπλα του κάνανε. Αλλάξανε, αυτός όχι. Ναι, Δίχας Βασιλείου. Στεφανίδου, Αυτιάς. Ναι, η Μπάγια τώρα ξεκινάει. Μάνεσης και Μαυραγάνη. Βεβαίως. Για μια περίοδο. Βρελές. Η Μπάγια, η Αντωνοπούλη τώρα που θα ξεκινήσει και αυτή το δικό της δρόμο. Όλοι, κοίτα, το καλό με έναν κεντρικό παρουσιαστή τέτοιου Βεληνικούς, όπως ήταν και η περίπτωση της Ελένης, που ξεκινήσαμε εμείς, είναι να μπορεί να σου αφήνει χώρο στο να μπορέσεις κι εσύ να αναπτυχθείς μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Και δεν είναι εύκολο να έχεις χώρο δίπλα σε τέτοιους ανθρώπους που είναι στάρ της τηλεόρασης. Γιατί αν πούμε επάγγελμα παρουσιαστής, να το έχουν και 5 άνθρωποι στην τηλεόραση. Ενώ όπου είναι παρουσιαστές που ξεκίνησαν από αυτό. Βέβαια, ο Γιώργος Παπαδάκης ήταν από τους ρεπόρτερς, δημοσιογράφος, αλλά το είναι θυμάσαι, 30 χρόνια παρουσιαστής. Θυμάσαι ποια εκπομπή εμφανίστηκε πρώτη φορά ο Παπαδάκης. Να το στους ρεπόρτερς. Τρεις στον αέρα. Τρεις στον αέρα. Ναι. Στον αέρα και ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο, δηλαδή. Πώς έχουμε εδώ το ξενοφόν που είναι λίγο εκτός πλάνου. Ξυφουνών. Ναι. Ξυφουνών. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Όταν έτσι ήταν και ο Παπαδάκης. Να, αύριο μεθαύριο και εσύ. Την Τζέι Παπαδάκης. Δική σου εκπομπή ξυφουνών. Από όταν περνά από όλα τα στάδια όμως στη τηλεόραση, νομίζω σε κάνει πιο έμπειρο και πιο δημιουργικό αλίμονο. Σε κάποια πράγματα. Αλίμονο. Θυμάμαι το τρει στον αέρα, το θυμάμαι από αφηγήσεις. Μωρέ, το θυμάμαι εγώ στο YouTube το έχω δει, δεν ξέρω γιατί ήμουν μικρό. Το YouTube. Ναι. Σε μήνα διγενή Νάσος Αθανασίου και Γιώργος Παπαδάκης, καλά το θυμάμαι, ή τη Μαράς. Ο Γιώργος Παπαδάκης δεν ήταν μέσα στο πλατό, ήταν απέναντι από το. Στα τηλεφωνικά. Στα τηλεφωνικά, από πίσω, ναι. Ωραία, παιδιά μου. Θέλω να σου πω ότι μια φίλη σου αποκάλυψε σήμερα το φίλο του μωρού που περιμένει να γεννήσει σε μερικούς μήνες. Και κοιτώ τον Ηλία. Όχι, εγώ μου λέω και εγώ. Πήρε και εγώ. Ήταν τελικά το πρίξιμο, πήρε. Η Μαντώρα Σεράτου μας αποκάλυψε πριν από λίγους μήνες ότι είναι έγκυος. Σήμερα μας είπε και το φίλο του μωρού μέσα από μια φωτογραφία. Να τη φωτογραφία. Το δήλωσε, γιατί εγώ ήμουν η μόνη όταν με ρώτησε που της είπε ότι θα κάνει αγόρι. Δεν έχω δει τώρα τι έχει αποκαλύψει. Είναι ένας μικρός πρίγκιπας. Είναι αγόρι λοιπόν το παιδί που περιμένει. Είναι τώρα η σημερινή φωτογραφία αυτή που βλέπετε κυρίες και κύριοι, που με την οποία αποκαλύπτει το φίλο του μωρού. Αποκαλύπτει ότι είναι ένας μικρός πρίγκιπας και για κάθε μητέρα είναι ένας μικρός πρίγκιπας το αγοράκι που έρχεται προφανώς και για τον πατέρα φαντάζομαι. Αλλά τώρα η μάνα με το αγόρι είναι άλλη. Επικίνδυνη σχέση. Παίρνει το σηκώσει, αλλά δεν το σηκώνει. Δεν το σηκώνει. Δεν κοτάει. Πρέπει να με κεράσει. Θέλω ρεγάλο. Αυτό ή επειδή τώρα. Πρόσεχε τι θα πει. Είμαστε στον αέρα. Πρόσεχε, κακούργα. Συγγνώμη, πες αλήθεια τώρα εδώ. Ποιος σου είχε πει ότι θα κάνεις αγοράκι, αγάπη μου. Πες. Τι να πω. Ποιος είχα πρόβλημα. Ναι, μη βρίσεις. Μη μιλήσεις όπως μιλάμε συνήθως. Δεν μου λες, κορίτσι μου. Ποιος σου είχε πει ότι θα κάνεις αγοράκι. Το θυμάσαι. Το είχα πει. Που το ήξερα, είχα δει εγώ το σχήμα της κοιλιάς. Έτσι. Έχω το. Αγόραρο! Σχέλι! Πότε γεννάει το κορίτσι μας? Πότε γεννάς, κοπέλα μου?
Χέλια κοκάλωτο. Πότε γεννάμε? Βαθύ χειμώνα. Βαθύ χειμώνα. Μπράβο, έτσι. Πήγαινε στον αέρα, έτσι. Τι παθή αυτή η επαφή. Πάτε, πείτε τα εσείς. Ναι, Ερυθρέα, καφές. Ναι, σου έχω λείψει, Μαντώ. Σου έλειψα. Έλα. Σου έλειψα. Όχι, σου έλειψα. Κάνε πάρα ακούει. Πολύ, πάρα πολύ. Να σου πω, κορίτσι μου, βαθύ χειμώνα, δηλαδή, εγώ καιρό θα κάνεις. Εγώ καιρίνω. Όλα θα στα βγάλω εγώ. Να ζήσει και σε σένα και στον Νικολάκη. Εγώ ως υποψήφια drummer, ναι. Drummerisa. Γιατί κάνεις και μαθήματα, να το πούμε αυτό. Έχεις κάνει ήδη δύο μαθήματα ή τρία. Δύο. Μπράβο. Τώρα θα πάω για το τρίτο, για Σφώτη, άντρας Πινελόπης Αναστασοπούλου. Στο χτύπημά του ήταν καλός. Η έμπνευση τώρα με τον μπέ λίγο. Και στον μπέ δεν το πήγε άσχημα. Εγώ νομίζω ότι πάει να την γράψει, ξέρετε ποιον. Εάν βάζω αυτά τα τραγούδια δεν μπορώ να συνονιθώ γιατί μπορώ να χορέψω. Ότι πάει να αντιγράψει τον γυμνό καϊμπόι τη Times Square. Σου λέει. Ναι. Γυμνός καϊμπόι είσαι εσύ. Εγώ με. Ντράμερ με πρόβατα εγώ. Θα μπορούσε να ήταν και προεκλογικό όμως τραγούδι αυτό. Για... Κοίτα, όμως. Για τους υποψήφιους. Μπορείς, αν θέλεις, το συγκεκριμένο απόσπασμα να βάζεις και γαμ και νιάου. Δηλαδή να κάνεις όλα τα ζώα. Δεν το κάνεις σε άλλες γλώσσες, μόνο σε πρόβατο. Μόνο προβατήσια, Ναι, προβατήσια. Δεν είναι κακό ντράμερ όμως, να τα πούμε και αυτά. Πού το κατάλαβες εσύ με δύο μαθήματα. Θα μου πεις με δύο μαθήματα εγώ. Εγώ με δύο μαθήματα δεν έχω γίνει ντράμερ. Με μπαγκέτες ή με τα δάχτυλα. Μπαγκέτες και έχω πάρει. Να σας το φέρω αύριο. Έχεις στο σπίτι drums. Έχω το. Δεν έχω πάρει όλα τα drums για να μην πάρει χαμένα και δεν με αφήναν κιόλας. Ναι. Είσαι μόνο τις μπαγκέτες. Όχι, έχω τις μπαγκέτες και έχω αυτό που μαθαίνεις, το εκπαιδευτικό. Είναι σκέτο και βαράς. Έχει εκπαιδευτικό το drum. Βεβαίως. Left, right, left, right. Left, 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 left. Ποιο ρε είναι. Τέλειο, χέλη. Έλα, έρχεσαι, δική σου σειρά. Δεν πρέπει όλη την ώρα. Πρέπει να είσαι πρώτα το μόντελ. Έχεις δει πως πάνε αυτά, σαν να έχουν σιδηροπενική. Τι λέτε, Δημήτρη, Άγγελε. Είδα το Instagram σου. Δεν βρίσκω κανένα ενδιαφέρον. Δεν έχει μόδα. Οι φωτογραφίες στις κοντινές είναι γεμάτες φίλτρα. Δεν είδα ένα στυλ προσωπικό. Εγώ νομίζω ότι φταίει η Τούνη που είδαμε αυτά τα σχόλια. Εκεί πέρα στον έξω top model το έχουν πάει ανάποδα. Συνήθως βλέπεις μια κοπέλα από το Instagram και όταν τη βλέπεις από κοντά απογοητεύεσαι. Αυτή τη βλέπουν από κοντά, τους αρέσει και απογοητεύονται στο Instagram. Και επίσης, εγώ το λαϊκό Instagram δεν το κατάλαβα. Δηλαδή, τι πάει να πει λαϊκό Instagram. Εγώ που έχω πολύ λαϊκό. Εγώ θα σου πω, μπήκα μέσα στο Instagram της κοπέλας. Η Λιάννα Παπ. Έστειλε μήνυμα. Από το Παπα-Νικολάου. Ναι. Ήταν ωραίο το Instagram. Το τσέκανα, το έκανα ένα scroll down. Και τι είδες. Ισχύει αυτό που λέει ο κύριος Ζωμπράτης. Δεν έχει πολύ μόδα. Έχει poses με ποτά, με τα μαγιώτα. Γι' αυτό που πήγε είναι... εκεί. Ναι, αλλά σου λέει, εμείς θέλουμε κάποιους ανθρώπους που να είναι και λίγο πιο μόδα. Πάντως, αν. Και θέλω να σας πω και ένα τελευταίο. Τσέκανα τους followers. Πόσους έχει? Ανέβηκε 500 followers με το που έγινε όλο αυτό. Ώρα να πάω να με βρίσουν εκεί. Αλλά επίσης, αν η κοπέλα αυτή είναι light plus size. Ας πάμε στη σπηλιά του Νταβέλη μέσα να κρυφτούμε κάποιοι, να μην ξαναβγούμε ποτέ. Δεν τη λες light plus size. Τους είπε, τους είπε. Εγώ το είδα όλο. Έχεις ωραία τάλια, πολύ λεπτά πόδια, αλλά η μέση σου είναι λίγο μεγάλη. Είπε για τον ποπό. Ναι, αυτό όλο, ναι. Η περιφέρεια. Αυτό. Ναι, είναι. Θα έχει πολυγένα. Γυναίκα. Έτσι. Λέγεται αυτό. Επίσης, δεν τη λες light plus size την κοπέλα. Εγώ, κατά τη δική μου άποψη, δεν είναι light plus size. Light plus size είναι η Ashley Graham, είναι η Candice Huffine. Τώρα μιλάω εμείς για τις συναδέλφισες. Ναι, φρουρά, αλλά... φρουρά. Δηλαδή, εσύ αμφισβητείς τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τι ώρα είναι, τρεις παρά, ναι. Τη Βίκα Γιά, τον κύριο Μπράτη, τον κύριο Σκουλό και τη Διάνα Παπαγεωργίου. Ναι, αφισβητώ. Κι εγώ μαζί. Αφισβητώ, ρε. Αφισβητώ. Εγώ το αφήνω έτσι να πέσει εδώ κάτω. Αφισβητώ σφαγωμένη. Επόμενο. Τα πλασάζει. Αφισβητώ σφαγωμένη. Next.
και μπει στο σπίτι αυτή, ε! Αυτή όμως πέρασε στο booth camp, να ξέρεις. Δηλαδή μπορεί να μπει και στο σπίτι. Και μετά να έχουμε βεντέτα του κυρίου Μπράτη με την Λιάννα. Ακόμα δεν θα έχουμε δει το βιντεάκι, μάλλον θα την κόψουμε μετά. Όχι, δεν νομίζω ότι. Ίσα-ίσα για να έχουν reality θα τη βάλουν μέσα. Ότι έχουμε εμείς. Κοινολόγος για να μπει. Μπορεί, αλλά ότι είμαστε όλοι αφιλτράριστοι στο Instagram. Κοντε μόνο του καφέ λείπει το φίλτρο. Εγώ δεν βάζω φίλτρα, κοπέλα μου. Σι αγόρι. Μην με μπερδεύει με άλλου. Εγώ δεν βάζω φίλτρα και είναι φωτογραφίε όλε με μπλε μάτια. Δεν βάζω εγώ. Εγώ δεν βάζω αλλάζει από το μακρύ. Όλο μπλε. Απλά ρουφιέμαι σε φυσικό. Δεν βάζω εγώ φίλτρα. Και από κάτω το σώμα του Ρονάλντο. Δεν βάζω φίλτρα εγώ. Next. Α, πριν πάμε, θα πάμε σε διαφημίσει, αλλά πριν πάμε σε διαφημίσει, εγώ θα ήθελα να χορέψω κάτι. Oh. Ένα μουσικό διάλειμμα. Ναι, ένα μουσικό διάλειμμα που είδαμε και χθες. Να το δούμε. Βάλε φωνή. Τι κάνουμε, όπως αυτή. Όπως αυτή, αλλά είχαν άλλη μουσική αυτή. Είχανε κόγκα, τι είχανε. Αυτή είχανε βραζιλιάνικα. Βάλτε τον ήχο λίγο, ρε παιδί. Βάλτε λίγο τον ήχο να ακούσουμε τι ωραία που χορεύανε οι κύριοι. Κοίτα, ο κύριος Μπράτης, υπέροχος. Α, σηκώθηκε ο κύριος Κουλός. Δώσε. Πάμε σε διαφημίσεις και ερχόμαστε ξανά με ζάπινγκ. Αρρία! Επιστρέψαμε εδώ γιατί γεννηθήκαμε και είμαστε ζωντανοί, όπως λέει και το υπέροχο τραγούδι που είναι πάρα πολύ παλιό για μένα, αλλά το έχω δει στο YouTube. Ναι, αλλά θα σε πάρω στο 80's party που θα πάμε σε disco. Δεν το έχω ζήσει και θέλω να το ζήσω πολύ. Θες να το ζήσεις σαν εμπειρία. Βεβαίως. Όσο μία που έπαιζε την Τζεϊλίκια και έβαζε ροσαντίκο πορτοκαλί. Κυρίες και κύριοι μου, η αγαπημένη αυτή εκπομπή του μεσημεριές επέστρεψε. Και πριν προχωρήσουμε, να σας θυμίσουμε ότι ένα Opel Corsa θα γίνει δικό σας. Ναι, μπορεί ένα αυτοκίνητο να γίνει δικό σας με ένα μήνυμα, μα φυσικά. Και πώς μπορεί να γίνει αυτό το υπέροχο αυτοκίνητο? Open κενό, ονοματεπώνυμο στο 14999 ή κλείσει σταθερό κινητό στο ίδιο πενταψήφιο για να διεκδικήσετε το Opel Corsa, την επαιτειακή έκδοση παρακαλώ, 120 edition με 1400 κυβικά και 80 άλογα, και 90 άλογα. Έφαγε 10 άλογα. Έφαγα 10 άλογα την μεσημέρι, είναι άμα δεν φας και 10 άλογα. Πεντάθυρο σε ασημή μεταλλικό χρώμα, ένα καταπληκτικό αυτοκίνητο που θα το πάρετε full εξοπλισμένο. Με προβολή ομίχλης, με ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους θερμενόμενους εξωτερικούς καθρέφτες, με αερόσεχους οδηγούς συνοδηγού, πλευρικούς και οροφείς, με τα πάντα όλα. Open κενό ονοματεπώνυμο στο 14999. Κλείσει κινητό σταθερό στο ίδιο πενταψήφιο. Και όλα αυτά φυσικά με το 1000 ευρώ που δίνει η Βιοκαρπέτ, γιατί η Βιοκαρπέτ δεν φροντίζει μόνο για τα χαλιά και τα αντικείμενα για το σπίτι σας, φροντίζει και για την τσέπη σας. Δίνει σε εμάς λοιπόν 1000 ευρώ με τετά για να τα δώσουμε σε εσάς μέσα από αυτόν τον διαγωνισμό. Και γι' αυτό το λόγο θα σας παρακαλούσα βεβαίως με έναν ωραίο τρόπο να μπείτε στο biocarpet.gr. Πραγματικά θα βρείτε χαλιά, ωραία χειροποίητα και μηχανής που αξίζουν τον κόπο να τα ψάξετε και να τα βάλετε στο σπίτι σας. Και φυσικά υπάρχει και η σειρά και η κατηγορία YOLO, που μέσα από αυτή την κατηγορία και μέσα από τα έσοδα που θα μαζευτούν από αυτή την κατηγορία των χαλιών θα πάνε κάποια έσοδα και για το Make a Wish, κάνε μια εύχη Ελλάδος. Ο λύκος της Wallbiz είναι έτοιμος για να δούμε τι συνέβη στο χρηματιστήριο των επωνύμων διασήμων κουλουπού celebrities. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα. Ευχαριστώ παιδιά για την πάσα. Έχεις μαζί σου κάποιο γιαούρτι? Γιαούρτι δεν έχω, όχι, θα φέρω. Κάτι που να είναι σε μία ακόμα μέρα εδώ, στο χρηματιστήριο των Famous και θα σας πω ποιες μετοχές ανεβαίνουν και ποιες μετοχές πέσανε, βουλιάξανε, καταστραφήκανε. Ο λύκος του Wall Street είναι εδώ και ξεκινάμε με το νούμερο 5, που εκεί βρίσκουμε την Ελένη Αντωνιάδου. Και ως άλλος που έχει ξεσπάσει για μια ανάρτηση που λέει ότι ουσιαστικά η Ελένη Αντωνιάδου δεν έχει συνεργαστεί με την NASA. Ήταν απλά μαθήτρια για ένα μικρό πρόγραμμα 10 εβδομάδων. Αλλά επί της ουσίας αυτό το ανάρτησε ένας καθηγητής της από το Πανεπιστήμιο. Έχω να σας πω ότι από το πρωί στο ραδιόφωνο ασχολούμαστε με αυτό το θέμα και γενικότερα. Ευκά ήδη. Ωραιότατα πράγματα και χειροποίητα και μηχανής. Και να σας πω και κάτι. Επειδή τώρα σιγά σιγά θα χειμωνιάσει και θα χρειαστεί και κάτι για το παιδικό δωμάτιο, έχει φοβερή κατηγορία για παιδικά χαλιά. Επομένως, μπείτε, ψάξτε και θα με θυμηθείτε. Την άλλη εβδομάδα, παιδιά, θα χαλάσει ο καιρός. Παλιά είχαμε μετεωρολόγο, τώρα δεν έχουμε να μας ενημερώνει. Λοιπόν, φεύγουμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε με μία έκπληξη. Πρέπει να είμαστε σε όλα τα πράγματα. Δηλαδή, στο εξωτερικό, πόσα μοντέλα έχουν τατουάζ? Για πες ένα.
Δεν ξέρω, μοντέλα. Εγώ. Τώρα είμαστε Βίκυ ή Ηλιάνα. Για πες. Ναι, ναι, να πες. Δεν ξέρω, θα ψάξω να σου πω τι. Όχι, αλλά ξέρουμε την Κλώδια Σίφερ, ξέρουμε την Ναόμη. Κατάλαβες. Ναι. Έλεγε κυρία Βίκυ. Πες μου στην Ηλιάνα. Ένα μοντέλο. Περίμενε. Η Κλώδια Σίφερ Ναόμη στα 90's τα τατουάζ ήταν πάρα πολύ εξεζητημένα. Σου λέει ότι αν ήταν κάποιο πολύ γνωστό μοντέλο και είχε τατουάζ, θα το ξέραμε με το μικρό του όνομα. Αυτή με τα φρύδια, πώς λένε την όνομα. Όνομα θέλω, κοπέλα μου. Όνομα. Η Κάρα Ντελεβίν. Τι? Κάρα Ντελεβίν. Δεν υπάρχει αυτό το όνομα. Γκουγκλάρετε το. Γκουγκλάρετε το. Δεν υπάρχει. Αμόλα, παιδί μου, την Κάρα τώρα να δείτε. Αμόλα Κάρα. Αμόλα, σε μένα το πες. Κάρα. Εντάξει, θα φύγω. Κάρα, μία. Τώρα μιλάμε για το top μοντέλο. Άμα σε πιάσει και η Ζενεβιέβ και το παραλαπιπόνι, θα σου πω εγώ. Εντάξει, παραλαπιπόνι, ναι, next. Πόσο παραλαπιπώνει αυτό το κορίτσι. Είναι πολύ καλό και είναι από Θεσσαλονίκη. Γιατί όλο χθες το επεισόδιο ήταν από Θεσσαλονίκη. Ναι, μ' άρεσε. Πώς σε λένε Μαρτέλα Μαρκέλα, πώς σε λένε Φώτη, Πότη, Πότη, Φώτη, ένα γράμμα αλλάζει. Να σου πω κάτι, πάνω με φωνάζουν συνήθως, αλλά εγώ δεν φωνάζω. Λέω όχι, Παύλε, πάνω. Πολύ συχνά το φωνάζουν πάνω. Πέτυχα το Σαρόβα προχθές, την Κυριακή που σου έλεγα, και με πάνω τι κάνει. Ναι. Δεν το διόρθωσα. Γιατί τρέπεσαι λίγο να διορθώσει. Λες, μην πω τώρα ότι με λένε Παύλο. Ναι, αλλά Μαρτέλα Μαρκέλα. Δεν καταλάβα γιατί φέραμε το διαζύγιο αυτό, αυτή τη δύσκολη στιγμή μιας φωτογράφου που δεν την ξέραμε την κοπέλα. Εξηγούσε πώς μπήκε το μικρόβιο του μόντελινγκ. Ναι, και λέει, πήγα και έκανα μια φωτογράφηση. Σε μια φωτογράφου που χώρισε. Τι με νοιάζει με το διαζύγιο της φωτογράφου. Βάζει το reality μέσα, όπως είναι το reality του Νίκη. Ήθελε να το πει. Λέει σημαδιακό. Ήθελε να το πει για να πάρει χρόνο, να μείνει περισσότερο στην κάμερα. Ήταν έξυπνο το παρλαπιπόνι. Στο χθεσινό επεισόδιο όμως, η Ζενεβιέβ βρήκε κολλητούλα. Ναι, κυρίες και κύριοι μου, γιατί είμαστε πολλές, εννοείται, είμαστε πολλές, αλλά είμαστε σκόρπιες. Γιατί οι ντεθούδες στην τηλεόραση μπορεί να κρύβονται, αλλά σιγά σιγά βγαίνουν στην επιφάνεια. Είναι... Μ' άρεσε η αντίδραση στο νεκρό. Πρώτη φορά χάρηκε με νεκρό κάποιος τόσο πολύ. Για πες, για πες. Sky-fi make-up. Είναι αυτό που κάνουν νεκροκεφαλές και τέτοια. Είναι πιο gothic, ναι, είναι το sky-fi, είναι science fiction and death. Fiction. Να σου πω κάτι. Αν βάλουμε τη Ζενεβιέβ σε ένα τραπέζι, ναι, την κοπέλα τη φίλη μας και την Τόνια Σιδηροπούλου, κάνουν ωραίο παρεάκι, ε. Και λίγο Κατερίνα Αλέχου που είχε κάνει τη συνέντευξη και έλεγε θα με βρουν στον καναπέ χάλια μια μέρα. Πάντως χρειάζονται έναν άντρα στην παρέα. Σίγουρα, βέβαια, και το τραγούδι πάει νομίζω να του το αφιερώσουμε. Ναι. Ένας άντρας από την πρωινή ζώνη αποκάλυψε ότι γουστάρει και αυτός λίγο... Εμένα. Ντεθύλα. Α, ντεθύλα. Ναι. Α, και εμένα θα μπορούσε. Να το δούμε. Σήμερα πιο λαμπερός, πιο φωτεινός βγήκες, είδες. Ναι. Μπήκαν τα μεγάλα μέσα. Κλείνοντας χθες, είπα, φτιάξτε το πλάνο του Δήμου. Πρέπει να βγαίνει όμορφος και λαμπερός όπως το Happy Day. Έλα που εγώ θέλω να βγαίνω... Μαυριδερός, σαν να βγαίνω από τον τάφο. Μαυριδερός, σαν να βγαίνω από τον τάφο. Φτιάξτε το πλάνο του Δήμιου, όχι του Δήμου, του Δήμιου. Τελικά, έχει γίνει τάση αυτό το με τον death και με τον νεκρό κτλ. Παιδιά, μήπως και εμείς, επειδή έχω μια φιλία στο Twitter με πασίγνωστο account που είναι τελετέ. Τελετέ τι? Βεβαίως, τελετέ ο φίλος ο Μπούκουρας. Α, τελετέ. Ναι, τελευταίες τελετές. Μήπως να έρθει να μας το στολίσει λίγο το πλατό, μήπως αυτά τα κουτάκια πρέπει να γεμίσουν νεκροκεφαλές. Να σου πω κάτι, μήπως είναι τάση και εμείς είμαστε πολύ εκτός, φοβάμαι. Παιδιά, εγώ παλιά υπήρξα Γκοθού, πήγαινα και στον Dark Sun, αλλά δεν ξέρω τι ξαναήλθε. Να φέρω τα ρούχα αν είναι, να σου πω κάτι, το Γκοθού με το αυτό που λένε αυτοί είναι Gothic, το ίδιο. Death, ναι, οι γκοθάδες αυτό είναι ουσιαστικά. Δηλαδή τι γουστάρετε? Γουστάρουμε τη σκοτεινιά. Και μαυρίλα. Τη μαυρίλα γουστάρουμε. Σκοτεινιά και μαύρα όλα. Ξέρεις τι, σήμερα είχαμε και μια σατανική σύμπτωση και στο Γιώργο Λιάγκα είχαμε μια κλοπή. Ναι. Μια κλοπή που πραγματικά μπορώ να τη συνδυάσω με τα προηγούμενα πρόσωπα. Λίγο με το σατανική να μην μπλέκουμε. Εγώ γιατί έχω μπλέξει. Ήταν πολύ ωραία πάσα μου τώρα. Ναι, ήταν πάσα, αλλά με το σατανική όχι. Είχε δηλαδή και αυτό θέμα με αυτά που βλέπαμε. Ναι. Όλα ξεκίνησαν, να πούμε, χθες το πρωί. Ένας 30 ετών άνδρας γεωργιανής καταγωγής προσπάθησε να ληστεί σε γραφείο θεωρητών στα Πατήσια. Ναι.
πραγματικά. Εκείνη την ώρα στο γραφείο τελετών γινόταν μια οικονομική συναλλαγή μεταξύ της ιδιοκτήτριας του γραφείου τελετών και ενός, όχι, ενός κυρίου, που μάλλον είχε πάει να κανονίσει κάποια κηδεία. Όλο αυτό το σκηνικό το έβλεπε ο 30 ετών Γεωργιανός, το παρακολουθούσε. Ο άνδρας που είχε πάει εκεί να κανονίσει την οικονομική συναλλαγή φεύγει από το γραφείο τελετών, ωστόσο ξεχνάει κάποιο φάκελο. Βγαίνει η διοκτήτρια να του τη δώσει και εκείνη την ώρα βρήκε την ευκαιρία ο 30χρονος να μπει και να ληστέψει το γραφείο τελετών. Αυτή η συναλλαγή του ενός 30 ετών άντρα. Ναι. Προφανώς ήταν για συγκεκριμένο σκοπό. Εσύ κόστο το βρε, Κατέρινα, μπορεί να είναι από το γραφείο τελετών. Ποιος είναι? Α, όχι, όχι, όχι. Παιδιά, αγαπέ! Μας παίρνει ο νεκρός. Ναι, αν πάρει, εγώ δεν το σκόνω να το σκόσω το παιδί. Εγώ, παιδιά, δεν θα φοβηθώ τους νεκρούς, γιατί θα το κάνω και σύριαλ, όπως το παράλληλο σύμπαν, να ξέρετε, που ακολουθεί μόλις τώρα. Έχεις εμφυσίσει πάρα πολύ σε αυτό το σύριαλ, Παύλο. Νταντέλα. Το Πας Νταντέλα και δεν ξέρω γιατί τι αρέσει περισσότερο σε αυτό το σύριαλ. Το μοντάζ, τι σ' αρέσει. Η πλοκή, Κατερίνα. Η πλοκή. Η πλοκή με κρατάει ζωντανό με τους νεκρούς. Κοίτα, αντίθεση, τον κρατάει ζωντανό με τους νεκρούς. Τόσο νέος, αλλά τόσο σοφός. Ναι, τον συνάντησα για να του πάρω τη συνέντευξη αυτή και... Όχι έτσι, Έλενα. Τι ήταν στο μυαλό μου? Ώστε παιδικός σου έρωτος ο Κωνσταντίνος, ε. Τι μου έκανες? Ένιωσα σαν να μου ρουφάς τον εγκέφαλο. Τι έκανες? Ηρέμησε. Δεν έπαθες τίποτα. Απλά πέρασα την ενέργεια των αναμνήσεών σου σε μένα για να μάθω ό,τι σου συνέβη χωρίς να χρειάζεται να μου τα πεις. Είναι πολύ καλό. Γλιτώνεις πάρα πολύ χρόνο. Σωστά. Δυστυχώς, αυτό πιάνει μόνο σε ανθρώπους. Άρα, αρέσει. Γιατί πού θα το κάνεις, σκύλο? Ορίστε. Ορίστε. Τι πλοκή τη σενάριο. Ήταν ένα ανθρώπινο USB. Σου λέει, θα έρθω, θα το βάλω εδώ το χέρι μου, να τσου πήρε την ανάμνηση. Τι μου έκανες, μου χάλασε τα μαλλιά μου. Μπούλα! Και με Μέιντεν, από πίσω, δώσε λίγο Μέιντεν. Όμως, είδες τι καλή που είναι η παραγωγή στην Καβάλα. Δεν έχω φώτα, δεν έχω λεφτά για φώτα. Θα κάνω εκπομπή στο σκοτάδι. Σειρά στο σκοτάδι, με ντεθάκια. Με ντεθάκια. Τα μικρά ντεθάκια είναι σαν τα στρουφάκια, αλλά σε γκοθ. Τα ντεθάκια αυτά όμως, κυρίες και κύριοι μου, δείξαν το δρόμο. Γιατί, ναι, πάντα το ωραίο αντιγράφεται, είναι αλήθεια. Μήπως ξεπερνιέται όμως κιόλας? Δεν ξέρω, ξεπερνιέται. Είστε έτοιμοι για το καινούριο σύριαλ? Αυτό το σύριαλ Γροθιά που μας έρχεται από ποια πόλη, ρε παιδιά, πείτε μου, γιατί θέλω να την αποθέσω. Από την Καβάλα. Καβάλα. Τι είναι, γιατί νομίζετε, η Καβάλα έχει γίνει σαν το Μεξικό. Σαν το Netflix έχει γίνει η Καβάλα. Αναπαράγει Καβάλα σύριαλ και ξεκινάει το καινούριο. Είναι μεταφυσικό, είναι φοβιστικό, δικό σας. Δεν ξέρω μόνο τι θέλεις από μένα! Παντελήθρα μου! Κατερίνα, εσύ! Εγώ, η θεία μου! Εσύ μιλάς για κάτι που έγινε πριν 3 χρόνια. Ναι. Και γιατί δεν ήρθε πριν 3 χρόνια και ήρθε τώρα? Δεν ξέρω. Έλα ρε, Βαγγέλη, όλα συμπεράσματα βγάζεις. Το μόνο που χρειάζεται αυτή είναι έναν άντρα στο κρεβάτι της. Και αμέσως τον βρήκε. Ναι, καλά, εσύ όλα τα ξέρεις. Μωρέ, ακούς το Βαγγέλη. Ξέρει ο Βαγγέλης τι λέει. Βαγγέλης! Όχι. Κόφτο! Παιδιά, σίγουρα είναι η παράξενη παρουσία ή η Τζένι εκπαιδεύεται το σύριαλ? Γιατί ήρθε εδώ, γίνεται δουλίτσα. Σίγουρα. Συγγνώμη, έχει να κάνει με σεξ. Όχι. Με τι? Έχει να κάνει με φανταστικές ερμηνείες πάντως. Εγώ σας είχα πει για την περίπτωση της Αγγλίδας που τα βγάλαμε και στο ραδιόφωνο
που έκαμε το σεξ με τον εξωγήινο, έμεινε έγκυος και τώρα κυκλοφορεί το παιδί του εξωγήινου και πήγε στον άντρα και του είπε: ήρθε εξωγήινος και μου κάνε τον έρωτα. Η κοπέλα τώρα εδώ, εγώ δεν έχω καταλάβει. Έφερε εραστή από το υπερπέραν. Ωραία δικαιολογία αυτή, πλάκα-πλάκα. Τέλεια. Έφερε εραστή από το υπερπέραν. Δηλαδή, είπε: έλα πίσω, ρε μου. Μου κίνησε το ενδιαφέρον και η τελευταία σκηνή μου δείχνει ότι θα έχει πολύ. Και εμείς βάλαμε και αυτό, το είδατε που το αχνίσαμε. Αν ναι, το αφήναμε ελεύθερο. Θα συζητιότανε σε όλη την καβάλα. Και να σας πω και κάτι άλλο. Τι? Το αγαπάτε, το θέλετε, κατηνάς, δεύτερο μέρος. Μετά τον έρωτα. Με τι να ξεκινήσω δεν ξέρω, αφού δεν είναι λίγα εκείνα που συνέβησαν και μας έκαναν εντύπωση και εμείς θέλουμε να τα μοιραστούμε μαζί σας. Τι σχέση έχει η Τατιάνα Στεφανίδου και η Σία Κοσιόνη? Εγώ θα σας πω. Ένα φόρεμα και μάλιστα το ίδιο. Οι δύο κυρίες φαίνεται να έχουν το ίδιο γούστο, αφού φόρεσαν το ίδιο φόρεμα στην παρουσίαση προγράμματος του Sky. Τι είπε η Τατιάνα για αυτή τη σύμπτωση? Μπαίνει μέσα η Σία, τη βλέπω στη γωνία, με κοιτάει, την κοιτάω, ανοίγει το στόμα της πολύ, ανοίγει και το δικό μου και στην πορεία απλά κάνουμε πλάκα. Σε λίγο καιρό θα ξεκινήσει το MasterChef. Το τι τρώνε το ξέρετε, το τι πίνουν και αυτό το ξέρετε. Πόσα χρήματα όμως παίρνουν οι κριτές, δεν ξέρετε. Πόσα λεφτά παίρνει ένας κριτής στο MasterChef, ας πούμε. Δηλαδή τώρα αυτοί οι κύριοι πόσα λεφτά παίρνουν το χρόνο? Θέλω να κρατηθείτε, όχι το χρόνο, τη σεζόν. Τη σεζόν, τους τέσσερις μήνες αυτούς. Λοιπόν, τα χρήματα παίζουν από 60 μέχρι 80 χιλιάδες. Πάμε Δημήτρη. Από την άλλη, η περσινή παίκτρια του MasterChef, Σπυριδούλα Καραμπουτάκη, έλυσε την απορία στους θαυμαστές της και απάντησε δημόσια με μια ανάρτησή της στο Instagram πού θα γίνει τελικά ο γάμος της. Ποτέ δεν είχα την αυτοπεποίθηση της όμορφης. Δεν κινήθηκα με αυτό ούτε στα προσωπικά, αλλά ούτε στα επαγγελματικά, λέει η Ζέτα Μακρυπούλια σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό Γκαλά. Και μάλιστα δεν δίστασε να παραδεχτεί ότι δεν έχει καλή σχέση με το χρόνο, αφού δεν καταλαβαίνει ότι περνά. Όσο για το αν έχει δεχθεί bullying, εκείνη λέει ναι, έχω δεχθεί bullying. Και έχω... Αυτό που χορεύουμε τους Maiden και τον Κωνσταντίνο Αργυρό, μόνο εδώ, στο μεσημερικές. Αφού μας αρέσουν και τα δύο, γιατί. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός είναι χορεύσιμος. Χορεύσιμος και οι Maiden είναι χορεύσιμοι. Χορεύσιμοι και οι μεν, χορεύσιμοι και οι δεν. Έχω όμως κάποιοι οι οποίοι είναι βλέψιμοι. Και όχι προβλέψιμη. Instagram. Πάμε να ασχοληθούμε με το Instagram. Έλα, παιδιά. Δεν ξέρω, νομίζω ότι σήμερα οι φωτογραφίες έχουν κόνσεπτ και θα ξεκινήσουμε με το Λάκη Καβαλά, το οποίο κόνσεπτ είναι ραντεβού στο Μαρόκο. Στα τυφλά. Ραντεβού στα τυφλά. Είναι φτερό αυτό στο πλάι? Νομίζω πρέπει να είναι από αυτά τα μποά που έχουν. Τα μποά, είναι υπέροχα τα μποά. Να πούμε. Μποά? Έχω μποά. Πώς έχει ουρά. Έχει και ουρά. www.tvopen.gr/vote. Μπείτε και ψηφίστε. Σε ποια χώρα βρίσκεται, δεν έχει πάρα πολύ κρύο εκεί. Πρέπει να είναι Ιστανμπούλ, γιατί είχε πάει η Τουρκία και να παραμένει στην Κωνσταντινούπολη. Γιατί, ούτε ένα yes για τον Λάκη. Πολύ γκρ. Στην Μύκονο είναι. Γιατί δεν σας αρέσει? Είναι ωραίο στυλ. Έχει φορέσει, καταρχάς έχει συνδυάσει μόνο δύο χρώματα, λευκό και μαύρο. Δεν έχει βάλει πολύ κάτι τάση. Παραπάνω. Πολύ τάση. Πολύ τάση. Και όμως είναι στη Μύκονο με τέτοια ζέστη. Πώς ντύθηκε έτσι? Όχι, δεν είναι Μύκονο καλέ. Είναι Μύκονο. Τουρκία. Παιδιά, άμα ήταν Μύκονο θα ήταν με τα μπανιερό δεν του. Δεν έχει τέτοια χλωρίδα η Μύκονος. Έχει, έχει. Σωστό και αυτό. Μόνο πέτρα, γιατί είναι Κυκλάδα. Και η Κυκλάδος γνωστό δεν έχει, δεν φύγεται τίποτα. 48.000 κοιλιακοί μου. Δεν υπάρχει το κορμί. Να πούμε, θα σας πω μια μέρα με την Ελένη που ξεκινήσαμε μαζί πιλάτες. Α, ναι. Τρομερή επιτυχία. Δύο μαθήματα πήγαμε. Συγχαρητήρια. Αν έχετε ζηλέψει, κυρίες και κύριοι, αυτά τα κορμιά, αυτά τα σώματα, υπάρχει τρόπος να τα κάνετε. Να γιατί τα είναι η κυρία Ζαγορέου εδώ βεβαίως, η οποία θα μας αποκαλύψει τι κοινό έχουν η Τζένιφερ Άνιστον, η Ντέμι Μούνα, δεν κάνω λάθος, η Βικτόρια Μπέκαμ και η Κέιτ Μος. Και η Πάμελα Άντερσον. Και η Πάμελα Άντερσον, όλες αυτές. Καλησπέρα, Παύλο, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και πολύ ωραία. Ναι. Το έθεσες, διότι δεν χρειάζεται κόπος, χρειάζεται τρόπος για να γίνουν όλες κορμάρες. Και θα σου πω τώρα ποιο είναι το κοινό. Όλες αυτές κάνουν τη μοναδική θεραπεία, Παύλο, ναι. Κρυοθεραπεία, παγοθεραπεία,
Φρότοξ, παρακαλώ πολύ. Αυτό που παρακολουθούμε τώρα στην οθόνη μας. Είναι ακριβώς, γίνεται με αυτές τις μπάλες. Με αυτές τις μπάλες που είναι φτιαγμένες από χειρουργικό υλικό και είναι γεμάτες με ψυκτικό υγρό. Στο 211 λοιπόν 118-18 θα πάρετε δώρο, θέλω να πω Παύλο, αυτή τη μοναδική θεραπεία, τη θεραπεία Φρότοξ, την κρυοθεραπεία, την οποία την έχουν αγαπήσει όλες αυτές οι υπέροχες κυρίες του Hollywood που τις βλέπεις και λες. Πόσο ωραίες είναι, κάνουν Φρότοξ. Μην νομίζετε ότι είναι ωραίες από μόνες τους. Να υποθέσω κάνουν γιατί Φρότοξ. Την αγαπάνε αυτή τη θεραπεία. Γιατί είναι γρήγορη. Έτσι. Έτσι. Δεν χρειάζεται να κάνουν διατροφή και έχουν αυτή την ωραία αίσθηση του μασάζ, αν δεν κάνω λάθος. Είναι γρήγορη λοιπόν θεραπεία. Ανώδυνη, ανέμακτη. Ναι. Και τι υπόσχεται, ότι θα φτιάξει το προσωπάκι μας, ότι θα παγώσει το χρόνο και θα γίνουμε όλοι και όλες ομορφότεροι και ομορφότερες. Λοιπόν, τι κρατώ στα χέρια μου. Έχουμε τα μοναδικά βάουτσερ ομορφιάς από τα MediSeek. Βάουτσερ ομορφιάς που υπόσχονται τι, στο 211-118-18. Ότι θα σας κάνουν ομορφότερες, θα φύγουν οι ρητίδες από το προσωπάκι, θα ανορθωθεί το πρόσωπο, θα φύγει Παύλο. Το δίπλο σάγουνο που έχουν πολλές κυρίες, θα φύγουν τα βλέφαρα αυτά τα πεσμένα, θα ανοίξει το μάτι. Επίσης, υπόσχεται ότι θα φτιάξει το σώμα σας. 2-11 λοιπόν, 118-18 και θα φύγουν αυτά τα περιτά κιλά, θα φύγει το τοπικό λίπος που ξέρω ότι τόσο πολύ σας ταλαιπωρεί. Επίσης, και άλλη θεραπεία για το τριχωτό της κεφαλής, να αναζωογονηθεί το μαλλί. Ξέρω ότι πάρα πολλές γυναίκες και πάρα πολλοί άντρες έχουν, Παύλο, αυτό το πρόβλημα. Ισχύει το πρόβλημα αυτό. Με την τριχόπτωση. Ισχύει. Και σαφώς, τα MediSeek αγαπάνε και τις γυναίκες πάρα πολύ. Αγαπάνε και τους άντρες πάρα πολύ. Στο 211 λοιπόν 118-18 θα βρείτε μοναδικές υπηρεσίες ομορφιάς να φτιάξετε το σωματάκι σας, να φτιάξετε το προσωπάκι σας, να φύγουν οι ρητίδες, να φτιάξετε τα μαλάκια σας και δώρο. Α, να πω, Παύλο, όλα αυτά θέλω να πω ότι είναι μια μοναδική τιμή. Α, τιμή ναι. Έκπληξη. Τη διαβάζω εδώ. Πολύ. Είσαστε τιμή πάρα σούπερ πολύ και χαμηλά. Θέλω να πω, πολύ χαμηλά. Πολλές φορές, ξέρεις, πάμε να κάνουμε έναν απλό βαθύ καθαρισμό. Πιο πολλά θα σας ζητήσουν για έναν απλό βαθύ καθαρισμό προσώπου. Και στο βίντεο από αυτό που θα ακολουθήσει θα δείτε ποια είναι η τιμή. Είναι τιμή έκπληξη λοιπόν για να νεωθείτε. Άνδρες και γυναίκες, θέλω να ανανεωθείτε, θέλω να γίνετε πιο όμορφοι. Και να εξηγήσω λίγο τις θεραπείες, Παύλο, μπορώ. Βεβαίως, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό, πιστεύω. Το πιο σημαντικό και είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε ότι όλα αυτά γίνονται ανώδυνα, ανέμακτα, μη επεμβατικές θεραπείες από τα MediSeek με πολύ αγάπη για όλες εσάς, για όλους εσάς εδώ στην Αθήνα που μας παρακολουθείτε. MediSeek λοιπόν στον Άγιο Δημήτριο, στο Σύνταγμα, στην Κηφισιά. Όμως, Παύλο και σε όλη την Ελλάδα. Θέλουμε και εσείς μας βλέπετε από τις Σέρες, εσείς μας βλέπετε από την Καβάλα, εσείς μας βλέπετε από τη Θεσσαλονίκη. Τα MediBN Beauty θα σας αναλάβουν. Εσείς δεν θα κάνετε τίποτα. Θα ξαπλώσετε αναπαυτικά και εκείνη η μέτρ της ομορφιάς, το πιο εξειδικευμένο προσωπικό, θα σας αναλάβει και θα σας κάνει πιο ωραίος και πιο λαμπερούς. Και στην Κρήτη επίσης, όσοι μας βλέπετε από την Κρήτη, τα Όψεις Clinical σας περιμένουν. Λοιπόν, Παύλο, να πω για τις υπηρεσίες ομορφιάς. Βεβαίως, γιατί πρέπει να καταλάβουν ακριβώς τι πρέπει να γίνει. Ναι. Τρεις συνεδρίες λοιπόν κρυολιπόλυσης. Διότι δίαιτα στοχευμένη για να φύγουν αυτά τα τοπικά κιλάκια. Το λίπος αυτό που μπαίνει στην κοιλιά μας, που μπαίνει στους γλουτούς και που κι εσείς οι άνδρες έχετε πρόβλημα, συνήθως στην κοιλιά. Συνήθως στην κοιλιά και ναι, υπάρχει το προγούλι πάντα. Και το προγούλι στους άνδρες. Λοιπόν, όλα αυτά δεν φεύγουν τα τοπικά κιλά, το τοπικό λίπος δεν φεύγουν μόνο με τη δίαιτα και με τη γυμναστική. Μόνο θα κουραστείτε. Όλα αυτά λοιπόν φεύγουν με την κρυολιπόλυση. Τρεις συνεδρίες κρυολιπόλυσης και πρέπει να σας πω ότι από την πρώτη κιόλας συνεδρία. Θα πάρουν, Παύλο, τη μεζούρα και έχει γίνει αυτό, το έχω δει. Από την πρώτη κιόλας συνεδρία παίρνεις τη μεζούρα, μετράς και βλέπεις ότι έχουν μειωθεί οι πόντοι. Εντυπωσιακό. Εντυπωσιακό. Παίρνεις το τζινάκι σου λοιπόν, το τζινάκι που δεν σου κούμπωνε και το φοράς. 2-11 λοιπόν, 118-18, τρεις συνεδρίες κρυολιπόλυσης σε μια μοναδική τιμή και πάμε στο πρόσωπο, έχουμε τη μοναδική θεραπεία HIFU. Τι κάνει τώρα η θεραπεία HIFU. Μ' αρέσει τώρα, που κοιτάς έτσι. Ναι, μου κέντρισε το ενδιαφέρον, ναι. Ανορθώνει τα πάντα. Ανορθώνει το πρόσωπο, διότι ξέρεις τι κάνει. Ενισχύει την παραγωγή του κολαγόνου. Του κολαγόνου. Διότι το κολαγόνο, όταν αρχίζει και φεύγει μετά από τα 30, δυστυχώς, να τα λέμε και αυτά, κοιταζόμαστε τον καθρέφτη, αρχίζουμε να βλέπουμε ρητιδούλες, το δέρμα θαμπώνει, είναι πιο χαλαρό. Με τη θεραπεία λοιπόν HIFU, η οποία κάνει κάποιες θερμικές διεγέρσεις στα κύτταρα και έτσι ενεργοποιεί λοιπόν την παραγωγή του κολαγόνου, γινόμαστε πιο ωραίες και πιο λαμπερές και αυτό θα φανεί αμέσως μετά από τη θεραπεία
χάιφου που θα κάνετε, το δερματάκι σας είναι πιο τσιτωμένο. Δεν θέλω να μου αποκλείετε τους άντρες, γιατί και οι άντρες λίγο το κάπνισμα, λίγο η ρύπανση, λίγο η κακή διατροφή. Έχουμε τα θέματα μας κι εμείς. Το 2-11 λοιπόν 118-18 και σαφώς Παύλο δεν αποκλείω κανέναν άντρα, ναι. Και ξέρω πάρα πολλούς άντρες που έχουν ακούσει γι' αυτό το βάουτσερ και τρέχουν να το πάρουν. Μοναδικό βάουτσερ λοιπόν, θεραπεία για το τριχωτό της κεφαλής, για να απαλλαγείτε από αυτό το πολύ άσχημο πράγμα της τριχόπτωσης. Και οι γυναίκες στην εποχή της εμεινόπαυσης χάνουν τα μαλάκια τους. Άντρες, ξέρω ότι έχετε μεγαλύτερο πρόβλημα. Και δώρο μαζί με όλα αυτά, τα οποία ξαναλέω ότι είναι σε μια μοναδική τιμή, σε μια τιμή που θα εκπλαγείτε πολύ πιο κάτω από έναν απλό βαθύ καθαρισμό. Δώρο λοιπόν, πραγματικά η μοναδική θεραπεία που την έχουν αγαπήσει όλες οι stars, που είπε και ο Παύλος νωρίτερα του Hollywood, η θεραπεία Frotox. Παγώστε λοιπόν το χρόνο. Τη θεραπεία αυτή την έχουν φέρει τα Medisic αποκλειστικά και μόνο για όλους εσάς με πολύ αγάπη, για όλες τις γυναίκες, για όλους τους άντρες, Παύλο, που θέλουν και νοιάζονται για την ομορφιά τους. 2-11-118-18. Medisic εδώ στην Αθήνα, στο Σύνταγμα λοιπόν, στον Άγιο Δημήτριο, στην Κηφισιά και επίσης σε όλη την Ελλάδα, σε Σέρες Καβάλα Θεσσαλονίκη, Medibi and Beauty και στο Ηράκλειο της Κρήτης, τα Όψεις Clinical. Τα Medisic σας αγαπάνε όλους και θέλουμε όλοι, χωρίς σκόπο, ανώδυνα, με το σωστό τρόπο. Ποιος είναι ο τρόπος, Παύλο? 211-118-18 για να γίνετε όλοι ομορφότεροι και ομορφότερες. Αυτό που κρατάω είναι ότι γίνεται γρήγορα, εύκολα, ανώδυνα, και θα έρθουν με το προηγούμενο τζιν που είχαν, το προηγούμενο νούμερο, το μικρότερο νούμερο, και θα αποδειχθεί ότι μετά θα φύγουν με το προηγούμενο τζιν. Εσύ δεν χρειάζεσαι, Παύλο μου. Αλλά όλοι χρειαζόμαστε λιγάκι, χρειαζόμαστε έστω και για τις μικρές λεπτομέρειες, χρειαζόμαστε μια θεραπεία. Έχουμε και κάποιο δώρο? Το δώρο λοιπόν είναι το Frotox. Ναι. Είναι δώρο η θεραπεία Frotox. Αυτή η δημοφιλής θεραπεία λοιπόν, η οποία έρχεται μόνο στα Medisic, η θεραπεία που έχουν λατρέψει όλες οι stars του Hollywood, είναι η θεραπεία. Παγώνει το χρόνο. Παγώστε το χρόνο, χάσετε τα κιλάκια, θα φύγουν οι ρητίδες, ομορφότεροι, ομορφότερες. Ξεκινάμε το φθινόπωρο δυναμικά, Παύλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Ήταν ωραία τα νέα που μας είπες. Θα πάμε σε διαφημίσεις και θα τα πούμε και με λεπτομέρειες κατά τη διάρκεια αμέσως, του break. Ναι, όλα θα τα πούμε. Έτσι. Πάμε σε διαφημίσεις. Εδώ είμαστε, μεσημεριές. Και λίγο πριν κλείσουμε την εκπομπή, έχουμε ένα ραντεβού. Ένα ραντεβού που εμένα με ενδιαφέρει πολύ να μάθω συγκεκριμένα πράγματα. Και νομίζω ότι πρέπει να το μάθω από έναν άνθρωπο που, αν μη τι άλλο, έχει τουλάχιστον 5.000 περιστατικά στο πορτφόλιό του. Ένας άνθρωπος που είναι 30 χρόνια στο χώρο. Και μιλάω φυσικά για τον κύριο Μπουκουβάλα, τον γιατρό μας. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο μεσημέρι Γεσκ. Μαυρισμένος και ανανεωμένος από το καλοκαίρι. Πολύ χαίρομαι, βάλετε στην εκπομπή σας. Να είστε καλά. Και εμείς ευχαριστούμε που ήρθατε. Και ήρθαμε να μιλήσουμε για κάτι που απασχολεί πολλές γυναίκες. Και εγώ έχω αναρωτηθεί πολλές φορές. Και άντρες φυσικά. Και άντρες φυσικά, ναι, γιατί πια νομίζω ότι δεν υπάρχει φίλο στην αισθητική. Φυσικά. Όλοι θέλουν να δείχνουν όμορφοι. Όλοι θέλουν, φυσικά. Και μιλάμε φυσικά για τη 4D λιπαναρρόφηση. Εγώ ήξερα την απλή. Τώρα φτάσαμε στο σημείο να έχουμε 4D, γιατρέ μου. Έχουμε περάσει από πολλά στάδια. Στα στάδια εξέλιξης της λιπαναρρόφησης υπήρχε η πολύ παλιά λιπαναρρόφηση. Συνέχεια έγινε η πιο εκλεπτισμένη, η μικροδικτυωτή που λέγαμε κτλ. Και τώρα, εδώ και μερικά χρόνια, έχουμε την 4D. Τι είναι η 4D? Πλέον μιλάμε για τρομακτική λεπτομέρεια, όπου πάμε και γραμμώνουμε κάθε λεπτομέρεια, παραδείγματος χάρη στους κοιλιακούς. Στη μέση της κοιλιάς, αντί να κάνουμε μια γραμμή που γινόταν με την προηγούμενη, γίνεται στον άντρα σχεδόν τριγωνάκια. Και το κάθε κομμάτι του κάθε μειός χαράζεται. Και έτσι λοιπόν δίνουμε πολύ λεπτομέρεια σε όποια σημεία του σώματος γίνεται, χρησιμοποιώντας τις τεχνικές της φωτοσκίασης. Δηλαδή, περιοχές που δεν θα λιπαναρρόφησες σε μια πιο νορμάλ λιπαναρρόφηση, ναι, πάμε επίτηδες και τις σκάβουμε στα πλάγια των κοιλιακών. Και αμέσως κάνει μια φωτοσκίαση. Τα λέμε αυτά negative spaces, αρνητικά κενά. Ανάμεσα από τους κοιλιακούς χαράζουμε τις γραμμές. Αυτό λοιπόν δίνει μια τρομακτική λεπτομέρεια, το οποίο καταλαβαίνετε δεν μπορεί να το δώσει ούτε η κλασική λιπαναρρόφηση, ούτε κάποιο μηχάνημα. Δίνουμε λοιπόν τόσο πολύ λεπτομέρεια, εάν και εφόσον έχουμε και το υπόβαθρο. Αλλά και το υπόβαθρο να μην έχουμε, πάλι χρησιμοποιώντας αυτές τις τεχνικές, δίνουμε ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα πριν. Και ένα πάρα πολύ σημαντικό επίσης, είναι η τεχνική την οποία διδάσκουμε κατά καιρούς σε συνέδρια, σε ζωντανή χειρουργική, είναι η 360, δηλαδή 360 μοίρες, κάνουμε όλο το σώμα.
όλο το σώμα. Δηλαδή κάνουμε στον άντρα την γυναικομαστία και την λιπαναρρόφηση. Οπότε της δεν κοιλιάς, είναι μόνο για την κοιλιά, για και δηλαδή. Γυρίζουμε από πίσω και κάνουμε τους ραχιαίους και τους θωρακικούς. Παίρνουμε περιοχές οι οποίες δεν θα βγάζαμε παλιότερα λίπος, που δεν πετάνε δηλαδή, αλλά επίτηδες χαράσουμε το σώμα με σκοπό να δώσουμε ένα πολύ γυμνασμένο, μια εικόνα πολύ, πολύ υγιούς και γυμνασμένου κορμιού. Άρα είναι μια ολική μεταμόρφωση, έτσι. Ναι, μπορεί να γίνει τμηματικά, τον μπρος πίσω, ή μπορεί να γίνει. Ή μπορεί να γίνει ανάλογα με το πρόβλημα. Με το πρόβλημα, ναι. Πολύ συχνά το κάνουμε όλο σε μία συνεδρία. Άλλες φορές μπορεί να συμφωνήσουμε να το κάνουμε τμηματικά. Σταδιακά, ναι. Μπορεί να κάνουμε ό,τι αφορά την μπροστινή επιφάνεια. Είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για το αυτοκίνητο, το Opel Corsa. Ένα αυτοκίνητο που μας στέλνετε μηνύματα γιατί θέλετε να μάθετε περισσότερα. Πρόκειται για ένα πεντάθυρο φοβερό αυτοκίνητο που έχει όλα τα comfort. Καταρχάς έχει και City Mode, που σημαίνει ότι πατώντας ένα απλό κουμπάκι γίνεται πιο ελαφρύ το τιμόνι και η κίνηση πιο βελούδινη. Βέβαια, για την πόλη. Όλα αυτά στέλνοντας μήνυμα στο 14999 ή τηλεφωνώντας στο 14999, αφήνετε ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο ή open και νό ονοματεπώνυμο στο 14999. Θα γίνει η κλήρωση κάποια στιγμή αργότερα, όμως παράλληλα τρέχει ο διαγωνισμός για τα 1000 ευρώ της Βιοκαρπέτ που δίνει μέσω της εκπομπής Μεσημέρι Yes. Αν μπείτε στο biocarpet.gr θα ψάξετε και θα βρείτε πολύ ωραία χαλιά που είναι και χειροποίητα και μηχανής και φυσικά υπάρχουν και ωραίες κατηγορίες σε σχέση με τα παιδικά δωμάτια. Βεβαίως. Τώρα δηλαδή που κάνετε μια μικρή ανανέωση στο σπίτι σας για το χειμώνα που έρχεται, ψάξτε, βρείτε μέσα στο biocarpet.gr κάποια χαλιά όλα που σας αρέσουν και ωραίες μοκέτες. Παύλος Ηλίας Κατερίνα, το πικ κυρίες και κύριοι του μεσημεριού, το πικ. Παύλος Ηλίας Κατερίνα, το βλέπεις, κοπανέλι το πάμε, κέντυμα. Αύριο στις 2 Νταν θα είμαστε εδώ για να φωνάξουμε και πάλι μεσημέρι Yes. Προς το παρόν, goodbye. Αντί το λέω, ραμπιέντο. Έλα να φιλέξεις, μιλάς.